για να πάμε στη Μαρία Βούσουλα. Έχει περάσει φωτιά από τη Μαλακάσα απέναντι, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, στην Εθνική Οδό, προς την περιοχή του Οροπού. Βρίσκεται στο Terra Vibe, στο χώρο εκδηλώσεων όπου γίνονται οι συναυλίες, για όσους γνωρίζουν. Βλέπουμε τη Μαρία Βούσουλα εκεί. Δώσε μας την εικόνα, Μαρία. Και τώρα θα δείτε και την εικόνα, λοιπόν, Σία, να πω κάτι. Είχαμε την πληροφορία ότι είναι στο Terra Vibe από κατοίκους που περνούσαν από αυτό το σημείο. Δεν είναι. Φανταστείτε ότι είμαστε λίγα μέτρα από το hot spot. Ζητάμε συγγνώμη, το διορθώνουμε, λοιπόν. Δεν είναι στο Terra Vibe. Πού είναι όμως, μπορούμε να καταλάβουμε λίγο πού είναι? Λίγο πριν. Ναι, είναι λίγο πριν το hot spot προσφύγων και μεταναστών που βρίσκεται στη Μαλακάσα. Απλά το σημείο αυτό εδώ ανήκει στο Δήμο Οροπού. Από τη στιγμή που έχει περάσει την Εθνική και έχει κατέβει προς τα κάτω, μιλάμε πλέον για τοπική κοινότητα Οροπού. Μας ενημερώνουν εδώ οι άνθρωποι, γιατί και εμείς μέσα στη νύχτα δεν γνωρίζουμε την περιοχή. Στην αρχή μας είχαν πει για την πληροφορία που δώσαμε, αλλά τώρα πέρασαν και μας ενημέρωσαν ότι σε αυτό εδώ το σημείο είμαστε λίγα μέτρα μακριά από το hot spot προσφύγων και μεταναστών που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κενωθεί. Θέλουμε αυτό λίγο να το ψάξουμε. Υπάρχει κοντά το χωριό του Οροπού, το χωριό του Σικάμινου. Είναι μια περιοχή που έχει σπίτια. Δεν είναι πάρα πολύ κοντά στο σημείο που μας περιγράφεις. Ωστόσο, είναι ένα κατάφυτο μέρος. Έχει πάρα πολλά πεύκα. Αν επεκταθεί εκεί η φωτιά, πραγματικά δημιουργείται μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση για αυτές τις περιοχές και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Έχει πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί? Σε αυτό εδώ το σημείο, Σία, όχι, όμως πιο κάτω, γιατί είναι η ίδια εικόνα, απλά είναι αρκετά μεγάλο το μέτωπο. Υπάρχουν πυροσβεστικά, γιατί στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν και αρκετά εργοστάσια, όπως μας είπαν. Οπότε προσπαθούν τουλάχιστον να προστατεύσουν πρώτα τα εργοστάσια για να μην φτάσει η φωτιά σε αυτά. Και εμείς, από την εικόνα που σας δίνουμε, βλέπουμε ότι ολοένα και μεγαλώνει περισσότερο αυτή η φωτιά. Δεν σταματά και το σοκαριστικό. Για μισό λεπτό, Μαρία. Έχουμε τον Δήμαρχο Οροπού, τον κύριο Γεσημάκη, στη γραμμή. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Γεια σας. Δώστε μας, παρακαλώ, την εικόνα, την κατάσταση. Ναι, η φωτιά πέρασε από τον κόμβο του Μαρκοπούλου, 100 μέτρα μετά τον κόμβο του Μαρκοπούλου προς τη Μαλακάσα. Πέρασε από εκεί στη στροφή, δηλαδή. Ναι, πέρασε στον κόμβο. Ναι, στροφή, πέρασε απέναντι. Έχει μπει μέσα στη χαράδρα και η αργά, με πολύ αργό ρυθμό, επικρατεί άπνοια και ζητάμε να έρθουν περισσότερα μέτρα από τις πυροσβεστικές ώστε να την πιάσουμε τώρα. Δήμαρχε, πόσο απέχει από εκεί το χωριό Οροπός, το Σικάμινο ή άλλες κατοικημένες περιοχές? Το χωριό Οροπός, το Σικάμινο, γι' αυτά είναι πάρα πολύ μακριά. Κοντά είναι η Μαλακάσα, η Μαυροσουβάλα, οι περιοχές που εκενώνουμε. Εκενώνουμε, λοιπόν, Μαλακάσα, Μαυροσουβάλα, Μπάφη, Λεβίση και Μαρκόπουλο, προληπτικά με εντολή της πυροσβεστικής. Να τις ξαναπούμε τις περιοχές, παρακαλώ. Μαλακάσα. Βεβαίως. Μαλακάσα έχει κενωθεί το πρωί. Πάμε παρακάτω. Μιλάμε για Μίλεση, Μπάφη, Μαυροσουβάλα, Λεβίση, Μαρκόπουλο. Για να αριστερά. Το βλέπω. Ναι. Τώρα, αυτοί οι κάτοικοι, καταρχάς είχε εκδοθεί η ειδοποίηση 112 για αυτές τις περιοχές ή τώρα ενημερώνεται την πολιτική προστασία? Ενημερώσαμε την πολιτική προστασία και έχει βγει ήδη η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, τον κύριο Αυγερινού, για να γίνει η εκένωση. Μάλιστα. Άρα, αν δεν έχουν ήδη λάβει το μήνυμα, οι πολίτες σε αυτές τις περιοχές θα το λάβουν τα επόμενα λεπτά. Προς τα πού να πάνε, Προς τη θάλασσα θα πάνε. Προς τη θάλασσα, δηλαδή προς σκάλα Οροπού. Έτσι. Μάλιστα. Πείτε μας, παρακαλώ, εκεί έχει πολλά σπίτια σε αυτές τις περιοχές. Δεν λέω τώρα για τη Μαλακάσα και το Μαρκόπουλο, αλλά εκεί στη Μαυροσουβάλα, στο Μπάφι, στο Λεβίθι. Έχει και εκεί. Έχει σπίτια, έχει και εργοστάσια αυτή η περιοχή, έχει εγκαταστάσεις βιοτεχνικές, βιομηχανικές. Έχει ένα εργοστάσιο με χρώματα εδώ πέρα, εντάξει, πέρασε δίπλα η φωτιά και δεν κινδυνεύει προς το παρόν. Είναι ένα εργοστάσιο με χρώματα στο δρόμο που οδηγεί προς Μαρκόπουλο? Ναι, πέρασε δίπλα η φωτιά, δεν κινδυνεύει τώρα. Δεν κινδυνεύει. Προς το παρόν όχι. Υπάρχει κάτι άλλο που σας ανησυχεί εκεί, Δήμαρχε? Θέλουμε ενίσχυση των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Υδροφόρες και οχήματα για να μπορούν να ενεργήσουν. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή πόσα μηχανήματα υπάρχουν εκεί, πόσα οχήματα? Υπάρχουν μηχανήματα των εθελοντών, υπάρχουν του Δήμου, υπάρχουν και της πυροσβεστικής, που είναι στο βόρειο κομμάτι
στο βόρειο μέρος της πυρκαγιάς, στο βόρειο μέρος του μετόπου. Περιμένουν τη φωτιά γιατί δεν μπορούν να ενεργήσουν μέσα στη χαράδρα. Στο δυτικό κομμάτι κάνουμε μια αντιπυρική ζώνη με μηχανήματα για να μπορέσουμε να την καθυστερήσουμε, αν θα έρθει προς τα εκεί και να μπορέσουμε να την παλέψουμε. Θα το δούμε. Λοιπόν, είμαστε κοντά σας. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να παρέμβετε στον αέρα του Sky, Δήμαρχε, να μεταφέρουμε το μήνυμα, γιατί είναι το νέο πεδίο ανησυχίας εκεί. Εύχομαι καλή δύναμη. Κυρίες και κύριοι, θέλω να επαναλάβω, αν δεν έχει έρθει ήδη προειδοποίηση από το 112, θα έρθει τα επόμενα λεπτά. Αν μας ακούτε όμως, κινηθείτε έγκαιρα στη Μαλακάσα, στη Μαυροσουβάλα, στο Μαρκόπουλο Οροπού, στο Μπάφι, στο Λεβίθι. Απομακρυνθείτε με κατεύθυνση προς τη θάλασσα, προς τη σκάλα Οροπού δηλαδή, γιατί η φωτιά έχει περάσει από τον κόμβο Μαλακάσας απέναντι σε μια κατάφυτη έκταση. Λοιπόν, έχουμε και τον κύριο Θανάση Ευγερινό, Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, με πληροφορίες για το θέμα αυτό ακριβώς που λέμε τώρα, την εκένωση σε αυτές τις περιοχές. Καλησπέρα σας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Για πάμε λίγο να δώσουμε την πληροφορία, το χρήσιμο τώρα που πρέπει να ξέρουν οι πολίτες σε αυτές τις περιοχές, γιατί δυστυχώς πέρασε απέναντι. Έγινε αυτό, φοβόμασταν. Με εισήγηση του διοικητή της προσβεστικής, λοιπόν, του κυρίου Ζαμάνη, Μίλεση, Μπάφη, Μαυροσουβάλα, Λεβίση και Μαρκόπουλο Οροπού, γίνεται ήδη η εκένωση των κατοίκων, διότι πραγματικά υπάρχει μια επικινδυνότητα. Είναι προληπτική εκένωση, πάντα αυτό να το λέμε, για να μην πανικοβάλλεται ο κόσμος, γιατί η φωτιά δεν ξέρουμε σε ποια ώρα και αν πάει σε όλα αυτά τα σημεία. Πρέπει όμως να ενημερώνεται ο κόσμος, γιατί η φωτιά είναι ένα επικίνδυνο πράγμα. Πρέπει να το ξέρει, να είναι έτοιμος και αν χρειαστεί να φύγει. Αυτό είναι το βασικό. Και είναι και η περιοχή εκεί δύσκολη. Είναι πολύ πυκνοφυτεμένο το δάσος. Έχει πάρα πολλά πεύκα. Έχει μια περίεργη μορφολογία, όλο χαράδρες και υψώματα και πάλι χαράδρες και ούτω καθεξής. Και έχει διάσπαρτα σπίτια, έχει χωριά, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και πολλή δουλειά ήδη το έχουν αναλάβει η αστυνομία βεβαίως, ο Δήμος, η πυροσβεστική, για να γίνει η εκένωση με προσοχή. Να διορθώσουμε, να διορθώσουμε το σούπερ μας, είναι το χωριό Μίλεση, όχι Δήλεση. Μίλεση, το Μπάφι, Μίλεση, για να μην δημιουργηθεί κάποια παρανόηση. Το Δήλεση είναι άλλη περιοχή, είναι όχι, πολύ όχι, μακριά μίλεση, από μίλεση, εκεί. Όχι, ναι, 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 όχι, δικό μας λάθος διορθώνω, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, γιατί είναι κρίσιμες στιγμές, να μην δημιουργηθεί παρανόηση. Να σας πω τώρα, εκεί πηγαίνει η αστυνομία, έτσι, είστε σε συνεννόηση με την αστυνομία να βοηθήσει στην εκένωση. Υπάρχουν... Εμείς, ό,τι εισήγηση έχει η πυροσβεστική, αυτό κάνουμε και αυτό ανακοινώνουμε, καταλάβατε. Μετά θα έρθει, πιστεύω, πολύ σύντομα και το 112 να δώσει επιπλέον λεπτομέρειες. Μάλιστα. Εμείς υπάρχουν μέσα που διαθέτει εκεί η περιφέρεια τώρα για τη μετακίνηση των πολιτών. Όχι, όχι. Όχι. Αυτό είναι θέμα αστυνομία, πυροσβεστικής και Δήμου. Εμείς απλά ακολουθούμε την εισήγηση της πυροσβεστικής. Αυτή είναι μόνο η αρμοδιότητα δική μας. Εντάξει, κύριε Ευγέρινε, έχετε κάτι άλλο σε νεότερη πληροφορία να μας δώσετε για τη συνολική εικόνα? Υπάρχει ένα πρόβλημα με τη Μαλακάσα, όπως ξέρετε. Η Βαρυπόπη είναι μια τεράστια εκεί πυρκαγιά. Είναι δύσκολο απόψε να την... Δεν ξέρω αν τα καταφέρω. Πολύ δύσκολο το βλέπω. Θράκο Μακεδόνες, πήγε προς τα πάνω λίγο η φωτιά, υπάρχει μια απόσταση από τα σπίτια περίπου 300-400 μέτρα, πήγε λίγο προς το βουνό, μετά ξαναγύρισε προς τα κάτω, εκεί είναι ένα θρίλερ, όπως θρίλερ βεβαίως είναι και η Μαλακάσα. Κάνουμε τα πάντα, παρέα με τον Περιφερειάρχη, πάμε σε όλα τα μέτωπα, κάνουμε τη βοήθεια που συνδράμουμε την πυροσβεστική με μηχανήματα και υδροφόρες, κάνουμε ό,τι μπορούμε με πρωταρχικό σκοπό να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Αυτό είναι το πρώτο και το βασικότερο. Σας ευχαριστώ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.